είναι μικρή για να περιγράψει τα όσα εκτυλίχθηκαν στην κηδεία της 34χρονης Καλονής, της συζύγου του γνωστού δικηγόρου της Λιβαδιάς, του Γιώργου του Παπασπύρου, μέλος της ΝΟΔ της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς ήρθε η κοπέλα εδώ να γεννήσει το πρώτο της παιδάκι. Πριν ένα χρόνο παντρεύτηκε το πανέμορφο ζευγάρι αυτό. Δύο άνθρωποι λαμπεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, έλαμπαν από νιάτα και από ομορφιά και από έρωτα. Ήρθαν εδώ λοιπόν για καλύτερα, ξέρετε, που λένε θέλω το καλύτερο για τη γυναίκα μου, τον καλύτερο γιατρό, το καλύτερο μαιευτήριο, το καλύτερο. Να έχει τα καλύτερα για τη γυναίκα μου και το γιο μου που θα γεννηθεί. Και δεν βγήκε ποτέ από την αίθουσα τοκετών. Βγήκε μόνο το μωρό. Μόνο το αγοράκι τους. Κλοντιάν Γιουζέλης. Τατιάνα, να μου επιτρέψεις να ξεκινήσω όχι ως δημοσιογράφος, αλλά ως άνθρωπος. Έχουμε καλύψει πολλές κηδείες. Έχουμε πάει σε πάρα πολλές κηδείες. Ήταν από τις λίγες κηδείες, Τατιάνα, που λυγίσαμε. Λυγίσαμε ως άνθρωποι, ως δημοσιογράφοι. Γιατί υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι, μπορώ να πω σχεδόν ολόκληρη Λιβαδιά. Ήθελα να πούν το τελευταίο αντίο σε αυτό το υπέροχο, σε αυτό το υπέροχο πλάσμα που το αγάπησαν, το λάτρεψαν, το ζούσαν καθημερινά. Υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι που ήρθαν να πούνε το τελευταίο αντίο. Μάλιστα, Τατιάνα, η εκκλησία ήταν γεμάτη. Αλλά απ' έξω υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι που δεν μπορούσαν να μπουν στην εκκλησία γιατί δεν χωρούσαν. Υπήρχε ένα μεγάλο παράπονο. Γιατί αυτή η γυναίκα, στο άνθος ηλικίας της, μόλις 34 ετών, έφυγε τόσο άδικα. Είχε πάει να γεννήσει το παιδί της. Τη χαρά. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη ευτυχία, όπως μας περιέγραφαν. Ήθελε να σφίξει στην αγκαλιά το παιδί της. Δεν πρόλαβε, καθώς έφυγε τόσο απροσδόκητα. Στη κηδεία υπήρχαν τραγικές φιγούρες. Ήταν ο σύζυγός της, που δεν μπορούσε. Τον κρατούσαν δύο και τρία άτομα, καθώς δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Φώναζε συνέχεια, γύρνα πίσω, θέλει να σε δει το παιδί σου. Υπήρχαν οι γονείς της, τα αδέρφια της, τα πεθερικά της, αλλά και πάρα πολλοί απλός κόσμος που ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο. Τατιάνα. Μάλιστα. Θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Τρίνος και ατελείωτος παραγμός το μεσημέρι στη Λιβαδιά. Μια νέα γυναίκα 34 ετών, που μόλις είχε φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, όδευε προς την τελευταία της κατοικία. Στη θέα του φέρετρου, ο σύζυγός της, δικηγόρος και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Παπασπύρου, σχεδόν κατέρευσε. Ο πόνος απίθμενος. Ο σύζυγος έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενος. Τα πόδια του δεν τον κρατούσαν. Με κλάμα και φωνή που έτρεμε, απευθυνόταν στην ακριβή του Σοφία. «Σοφία, σήκω να πάμε στο σπίτι μας, με το παιδί μας», της έλεγε. Ο πατέρας της κοπέλας δεν άντεξε. Λιποθύμησε μόλις το φέρετρο έφτασε στην εκκλησία. Όλοι οι κάτοικοι της Λιβαδιάς ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν την 34χρονη κοπέλα. Οικογένεια, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι. Η Σοφία, λένε, ήταν ένας άγγελος. Όλοι θρηνούν για τον τόσο άδικο και πρόωρο χαμό της. Ήταν πραγματικά ένας άγγελος, μια πολύ καλή συνάδελφος, άριστη στη δουλειά της. Και η απώλειά της είναι ένα τραγικό γεγονός. Και μια νέα κοπέλα η οποία πήγε να φέρει στον κόσμο το παιδί της. Να βρισκόμαστε σήμερα εδώ να την αποχαιρετήσουμε. Το επώδυνο καθήκον της νεκρόσιμης τελετής ανέλαβε ο άνθρωπος που την ξέρει από την ώρα που γεννήθηκε. Ο ιερέας που το 1984 τη βάφτισε. Δεν υπάρχουν λόγια να πει κανείς. Εσείς την είχατε βαφτίσει? Ναι, το 1984. Πριν από ένα χρόνο, ενάμιση την πάντρεψα. Και σήμερα την αποχαιρετούμε. Ανάμεσα στα πολλά στεφάνια που βρίσκονταν στον περίβολο της Εκκλησίας, ξεχωρίζουν αυτό του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος Κώστα Μπακογιάννη. Η 34χρονη Σοφία μπήκε σε ιδιωτικό μαιευτήριο των Αθηνών στις 10 Ιανουαρίου για προγραμματισμένο φυσιολογικό τοκετό. Με χαρά και ανυπομονησία περίμενε τον ερχομό του πρώτου παιδιού της. Άγνωστο τι είδους επιπλοκές συνέβησαν μέσα στην αίθουσα τοκετών. Μόλις το νεογέννητο αγοράκι της είδε το φως του κόσμου, εκείνη έκλεισε για πάντα τα μάτια της από ακατάσχετη αιμορραγία.
Το ρολόι έδειχνε 5:30 του απογεύματος της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια της 34χρονης έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του γιατρού, αλλά και κατά παντός υπευθύνων. Κυρία Παναγοπούλου, η δικηγόρος της οικογένειας, η κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, δεν βρίσκεται εκεί ως δικηγόρος με την ιδιότητα της δικηγόρου, αλλά της φίλης της οικογένειας. Κυρία Παναγοπούλου. Σήμερα, κυρία Στεφανίου, ο κόσμος που με ξέρει θα με συγχωρέσει. Είναι πολύ άχαρος ο ρόλος μου. Δεν έχω λόγια. Ξέρετε πόσο πολύ μιλάω συνέχεια και με διακόπτετε για να μην καταχράζομαι τον τηλεοπτικό χρόνο. Όμως σήμερα δυστυχώς τα λόγια για μένα δεν βγαίνουν, γιατί είμαι στην άχαρη θέση σαν δικηγόρος να μιλήσω ως δικηγόρος ενός αγαπημένου φίλου, ενός άξιου συναδέλφου του Γιώργου του Παπασπύρου και με ένα τόσο δυστυχές γεγονός όπως είναι αυτό της απώλειας της αγαπημένης μας Σοφίας. Χάσαμε μια αγαπημένη φίλη, ένα λατρεμένο πλάσμα, μια γυναίκα άξια, μια γλυκιά μανούλα, η οποία πραγματικά δεν κατάφερε να σφίξει την αγκαλιά της στο παιδάκι της. Δεν έχω λόγια πραγματικά, είναι δύσκολες οι στιγμές. Ήταν μια κούκλα η Σοφία, υγιέστατη, έφυγε από εδώ, γιατί τώρα βρίσκομαι στη Λιβαδιά, για να πάει στην Αθήνα να γεννήσει, να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι και η οικογένειά της την ακολούθησε μαζί και δυστυχώς γύρισαν χωρίς τη Σοφία και με ένα αγοράκι μόνο. Κυρία Παναγοπούλη, ήταν οι γονείς της ήταν εκεί στο μευτήριο, δεν ξέρω, είναι εν ζωή οι γονείς, είναι όλοι... Δεν ναι, ξέρω την οικογενειακή κατάσταση της κοπέλας. Ήταν οι γονείς της, οι αδερφές της. Έχει τρεις αδερφές, πολύ αγαπημένες, δύο αξιολάτρευτους γονείς, οι οποίοι τα μάτια τους δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου, τα λόγια τους δεν θα φύγουν ποτέ από τη μνήμη μου που άκουσα σήμερα. Άστε. Είχε έναν σύζυγο ο οποίος την υπεραγαπούσε και η οικογένεια του σύζυγου λέει ποτέ δεν είχαμε αλλάξει ούτε ματιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μια οικογένεια που ήταν δεμένη σαν μια γροθιά. Είχε πολύ αγάπη αυτό το σπίτι, πολύ μεγάλη αγάπη και το παιδί αυτό είναι καρπός αυτής της αγάπης. Δυστυχώς όμως η μανούλα του δεν κατάφερε να ζήσει και να δει αυτό το παιδί να μεγαλώνει και να δει και να την αξιώσει ο Θεός, να δει αυτό το παιδί όπως η ίδια επιθυμούσε και περίμενε με τόση αγωνία να το φέρει στη ζωή. Το μωρό είναι ακόμα στο μευτήριο ή το έχει πάρει η οικογένεια στη Λιβαδιά? Το μωρό. Όχι, όχι. Το μωρό είναι ακόμη στο μευτήριο για τις πρώτες μέρες όπως ήθιστε και αύριο θα το πάρουν. Μάλιστα. Αχ, κύριε Παναγοπούλου, δεν θέλω να σας, ξέρω ότι δυσκολεύεστε, δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο. Θέλω να σας ελπιθώ και σήμερα να σας ευχαριστήσω και είναι μια υπόθεση που θα παρακολουθήσουμε η παρέα. Η ταλαιπωρία η δικιά μου δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι η δικιά μου η ταλαιπωρία. Μη συζητάτε για ταλαιπωρία. Εμένα είναι χρέος μου ηθικό πάνω απ' όλα σε έναν άνθρωπο που τον είχα γνωρίσει, σε ανθρώπους που αγαπώ, που είναι φίλοι, που είναι αδέρφια μου και πραγματικά να μην ακούσουμε άλλες τέτοιες ειδήσεις, να μην ξαναγίνουν τέτοια γεγονότα. Καμία μανούλα και κανένα σπίτι να μην κλάψει τόσο πολύ όπως αυτή η οικογένεια σήμερα. Κυρία Παναγοπούλου, την υπόθεση θα την παρακολουθήσουμε, καθώς έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον του γιατρού και στο επόμενο χρονικό διάστημα, όταν ηρεμήσει βεβαίως και η οικογένεια, θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει η συγκεκριμένη έρευνα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Κλοντιάν. Ευχαριστούμε τον Κλοντιάν τον Κιουζέλη. Θα αλλάξουμε θέμα τελείως. Θα πούμε τον διαγωνισμό.